Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε δεν θα ήθελε να αγωνιστεί. Θα σφυρίξει εδώ, καταλογίζει φάουλ ο ρέφερι. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κουλιμπαλί θα χάσει τελικά τον βηματισμό του. Κουλιμπαλί ψάχνει τη σιρτή πάσα. Αν και ξεκίνησε καλά η επιθετική προσπάθεια, τελείωσε όμως. Σαν να παγώσαν όλοι εδώ για μια στιγμή. Φαντάζομαι ότι ο προπονητής θα είναι έξαλλος τώρα με την άμυνά του εδώ. Τέτοια δώρα μόνο ο Άι Βασίλης θα κάνει. Έπεσε στην άκρη ή μήπως ήταν μέσα στην περιοχή. Μάλιστα. Θα δοκιμάσουν την τύχη τους από τα 11 βήματα. Θα μπορέσει να νικήσει τον τερματοφύλακα από τα 11 μέτρα. Μοναδική ευκαιρία για να ξαναβούν στο παιχνίδι. Δεν κερδίζεις και τόσο συχνά πέναλτι. Μπορεί να το πληρώσουν ακριβά στη συνέχεια. Άλεξ είναι εδώ και από μακρύ. Διώχνουν και επανέρχεται η ηρεμία στην άμυνα. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κεφαλιά! Καλή απόκρουση! Βρέθηκε στην κατάλληλη θέση. Ο αμυντικός εδώ ξελάσπωσε την ομάδα του. Δεν καταλαβαίνει από σκληρά μαρκαρίσματα αυτός ο παίκτης. Μπράβο του! Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κινείται απειλητικά προς την εστία. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα προς τα μέσα. Παπαδόπουλος! Επιχειρεί τη μακρινή παλιά.
Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Άμυνα της τελευταίας στιγμής. Αλλά έπιασε. Αυτή τη φορά είναι σε θέση offside. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πέρασε η παλιά. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα. Συνέχεια με πλάγιο. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Με μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Πολύ καλή πάσα. Προσπαθεί να τροφοξουτάρει προς το τέρμα. Κατέβασε τα ρολά εδώ. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο το κύπερ, αλλά μπράβο του. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του. Μπορεί να μην έχουμε ακόμα γκολ. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Καλή αμυντική προσπάθεια. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Αλλά είναι εκτός. Τη στέλνει μακριά. Κουλιμπαλί. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Κιν. Θα διώξει την μπάλα. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Η παράβαση υπέπεσε στην αντίληψη του διαιτητή και την καταλογίζει. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Θα το βάλει. Αυτή η παλιά ήταν πραγματικά άψογη. Αυτός ο παίκτης βλέπει γήπεδο. Υπέροχη υψηλή βαθιά παλιά που έβγαλε στο συμπαίκτη. Μπελαραμπή. Κάνει ένα πεντακάθαρο φάουλ. Νομίζω πλέον δεν θα έχει καμία δικαιολογία αν κάνει κάποια κουταμάρα. Καθώς προειδοποιήθηκε ξεκάθαρα. Μερικές φορές οι παίκτες ενεργούν βεβαιασμένα ή αψυχολόγητα στο παιχνίδι, σαν να μην σκέφτονται. Παπαδόπουλος. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα.
διώχνουν την μπάλα μαζί και τον όποιο κίνδυνο. Άλεξ, την διώχνει μακριά. Δυνατότητα σέντρας από τα άκρα. Βρίσκονται υποπίεση σε αυτό το σημείο. Εκεί, στη μεγάλη περιοχή, βλέπουμε τους συμπαίκτες του να ανυπομονούν να λάβουν την μπάλα. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Διώχνει όπως την μπάλα. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη από τους καταστήσεις. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ο Παδόπουλος. Κιν. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Την έδιωξε, αλλά όχι το πολύ καλά. Καραγκούνης. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Κάνει τη μακρινή παλιά. Θα το καρφώσει. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Καλή αμυντική προσπάθεια. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Απομακρύνουν την μπάλα. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Και οι δύο ομάδες στάνε στα αποδυτήρια με πολύ τροπία σκέψη. Δεν έκαναν κάτι πολύ άσχημα, αλλά ούτε και πολύ καλά. Είχαμε πολλές τελικές προσπάθειες και από τις δύο μεριές, αλλά καμία δεν βρήκε το στόχο της ακόμα. Το πέναλτι που έχασαν ίσως αποδειχτεί μοιραίο για αυτούς. Το μάτς είναι ισόπαλο 0-0. Ελπίζουμε να δούμε κάποια γκολ στο δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκινάει. Στο πρώτο μέρος δεν είχαμε σκορ. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι τώρα. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας.
προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Μόλις που την έδωσε. Είναι πλάγιο. Είναι ευκαιρία. Πολύ σωστή η τοποθέτηση του goalkeeper. Με την ευκαιρία του διάβασε προκαταβολικά τη φάση. Το σούτ ήταν κατευθείαν πάνω στην αγκαλιά του goalkeeper. Δεν τον δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Παδόπουλος στέλνει την μπάλα μπροστά. Ξεκινάει η κόντρα. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ. Οπότε σταματάει και η φάση. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Μπελαραμπή επιλέγει τη μακρινή παλιά. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Και κάνει το σούτ. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Και ξέρουμε πως συχνά δράει ευεργετικά αυτό το 15 του σπέκτρου. Και δεν είναι και έκπληξη ποιος το έβαλε. Αν ρωτούσες τους οπαδούς του το μάτς, 9 στις 10 θα σου έλεγαν αυτόν για πιθανό σκόρο. Μάλιστα. Θα ήθελες να δηλώσεις κάτι για αυτό το γκολ. Μάλιστα. Αυτό είναι κακό σημάδι για οποιαδήποτε άμυνα. Δεν επιτρέπεται να δίνεις τόσο εύκολες προσπάθειες στον αντίπαλο και ειδικά από εκείνο το σημείο. Και ξεκινάμε πάλι με το δίκτυο του σκορ στο 1-0. Η ανάπαυλα ήταν ευεργετική για την ομάδα. Μπήκαν μέσα με αποφασιστικότητα και αυτό αποτυπώνεται πλέον και στον πίνακα του σκορ. Καταφέρνουν να απομακρύνουν τον κίνδυνο. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για επίθεση. Αποδεικνύουν πόσο συμπαγής ομάδα είναι σε κάθε σημείο του γηπέδου. Ωραία πάσα. Μπήκε αποφασιστικά στον αντίπαλο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Καλά το πάνε, αλλά θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο. Η μόνη λύση είναι να τα παίξουν όλα για όλα, πια και ό,τι βγει. Ναι, όντως. Κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση. Λοτσάει με δύναμη την μπάλα. Και απομακρύνει την μπάλα. Ο Φανός δεν θέλει να ρισκάρει. Στον ουρανό η μπάλα. Έκοψε την φάση. Πετάει την μπάλα μακριά για να είναι σίγουρος. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Με δύναμη θα απομακρύνει τον κίνδυνο για την ομάδα του. Α,
Ανακτά και πάλι την μπάλα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Σαν έμπνευση δεν ήταν άσχημη. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Καραγκούνης κάνει τη μακρινή παλιά. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Καλή επινόηση, για να δούμε. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα τους. Έχουν αναχαιτιστεί πολλές πάσεις τους. Κάτι θα πρέπει να αλλάξουν στην ανάπτυξή τους. Κέρδισαν το πλάγιο. Καθάρισε ωραία. Μόλις που την έδιωξε. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Ευκαιρία για γκολ. Γεννάει κεφαλιά. Η μπάλα είναι μέσα. Πήγε δυνατά προς την μπάλα και δεν άφησε περιθώρια στον goalkeeper για να αντιδράσει. Η κεφαλιά αυτή ήταν για σεμινάριο. Συγχρονίστηκε τέλεια με την μπάλα, έβαλε και την κατάλληλη δύναμη. Οπότε ο goalkeeper δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιδράσει. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι αν θα μπορέσουν να κρατήσουν αυτό το δυνατό αγωνιστικό τέμπο και να πάνε για τον γκολ της νίκης. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε φάουλ. Καταφέρνουν να διώξουν. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Διώχνει όπως την μπάλα. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Πλάγιο. Παπαδόπουλος. Κινείται προς τα εμπρός. Κατάφερε και την κράτησε. Μυρίζει γκολ. Επιχειρεί το σουτ. Μίτροβιτς. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Μπελαραμπή. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Τη στέλνει μακριά. Α, όχι. Την έστειλε πολύ μακριά. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Προσπαθεί και πάλι. Και άλλη ευκαιρία. Αυτό είναι απίστευτο.
Είναι σαφές πως έχουν την κυριαρχία στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, με τόσες απανωτές ευκαιρίες, τις οποίες όμως δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν. Για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό. Καραγκούνης. Πρέπει να βιαστούν αν θέλουν να κάνουν μια τελευταία επίθεση. Ο χρόνος κυλά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πολύ καλή προσπάθεια. Γλιτώνει τα χειρότερα. Άμυνα της τελευταίας στιγμής. Αλλά έπιασε. Να και το σφύριγμα της λήξης. Δεν έχουμε νικητή εδώ. Ο αγώνας λίγη ισόπαλος. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι απογοητευμένοι και οι προπονητές με το εξαιρετικό ποδόσφαιρο που έπαιξαν και οι δύο πλευρές. Κοίτα, η ισοπαλία λέει πολλά για το σημερινό παιχνίδι. Η υπεροχή ήταν μοιρασμένη και τελικά όλοι είναι μάλλον ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πριν αφήσουμε το γήπεδο, έχουμε λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω τον Γιώργο Θαναϊλάκη για την ανάλυση του απόψε. Τώρα θα σας αφήσουμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.